Και μπαίνουμε στο μεγάλο μας πρόβλημα. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι επειδή εγώ γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά από τη νύχτα λόγω της δουλειάς, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα με αυτό που συμβαίνει. Μαγαζιά τα οποία έχουν φτιάξει το δικό τους θρύλο, δεν βλέπω να αντέχουν πάνω από 2-3 μήνες. Η κατάσταση πάει στην απόλυτη ξεφτύλα της νύχτας. Θα μου πεις και τι να γίνει. Ναι, ρε παιδιά, αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και είναι θέμα υγείας για όλο τον κόσμο. Σωστά όλα αυτά. Αλλά πρέπει να υποστηριχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους. Κοίτα, ήδη στην Ιταλία έχει ανακοινωθεί το οριστικό κλείσιμο. Μπαρ, τέλος πάντων, οτιδήποτε έχει να κάνει με νύχτα. Θα έχουν οικονομική βέβαια ενίσχυση εκεί. Μάλιστα και μπαρ που είναι μέσα σε ξενοδοχεία και σε παραλίες. Κλείνουν τα πάντα. Φυσικά οι κρατήσεις και στα ξενοδοχεία έχουν πέσει τουλάχιστον 90%, αλλά εκεί έχουν το χρήμα να τους ενισχύσουν. Εδώ τι θα γίνει? Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή η ιταλική μαφία θησαυρίζει, παίρνοντας από τους επιχειρηματίες, δανείζοντάς τους δηλαδή, βέβαια, με δεκαπλάσιο τόκο. Λοιπόν, και γίνεται ένας πανικός. Στην Ιταλία η επόμενη χρονιά, ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, θα δείτε να γίνεται ο χαμός εκεί. Θα έχει τελειώσει με τον κορονοϊό η υπόθεση και θα σκοτώνονται εκεί πέρα κάτω. Αυτό για την Ιταλία που είπες. Αποχρωστούμενα. Ναι, αποχρωστούμενα. Αυτό για την Ιταλία που είπες. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση. Οι Έλληνες έχουμε μάθει να βγαίνουμε μετά τις 12 η ώρα. Δεν μπορούμε να μπούμε στη μόδα το 7-12. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, πάρα γιατί πολλοί δουλεύουν και μέχρι τις 9 και τα μαγαζιά ακριβώς που κλείνουν. Πού να προλάβεις να βγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τα νυχτερινά μαγαζιά, τα μεγάλα, ούτως ή άλλως δεν μπορούν να ανοίξουν. Ναι, βέβαια. Τα νυχτερινά σχήματα, τα δυνατά που είχαν φτιαχτεί για ιερά οδό, για παραλιακή και όλα αυτά. Υπάρχει και ένα μεγάλο κόστος. Δηλαδή, πρέπει να στήσεις τη σκηνή όλη, το stage που λέμε. Πρέπει να στήσεις, ας πούμε, πράγματα, να το ξαναφτιάξεις το μαγαζί από την αρχή, να ξαναφτιάξεις τα ηχητικά σου, να κάνεις πράγματα. Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος. Εάν λοιπόν ρίξει το κόστος αυτό, παράδειγμα, ήταν ο Αντώνης Ρέμος να πάει, συνεργάζεται πρώτη φορά με τον Μαροσούλη, να πάει στην Ιερά Οδό. Ήταν να γίνει μια ανακαίνιση του κέντρου, η οποία δεν μπορεί να γίνει, γιατί και να γίνει, δεν τους εγγυάται κάτι που μπορεί να ανοίξουν σωστά. Βέβαια. Και οπότε λοιπόν, αυτό, μένει απ' έξω ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, στην Ελλάδα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτός, όλοι μαζί. Και πόσο δε το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους δημοτικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι το πικ της χρονιάς είναι τα πανηγύρια, τα καλοκαίρια. Ναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι το πικ της δουλειάς. Δηλαδή, τα μεγάλα ονόματα έχουν την καβάντζα τους, δεν στεναχωριόμαστε τόσο πολύ. Το θέμα είναι τι σέρνουν από πίσω. Δηλαδή, τα παιδιά, η μουσική, οι σερβιτόροι, τα πάντα, μέχρι και οι καθαρίστρες, όλος αυτός ο λαός πού θα απορροφηθεί, πού θα πάει. Ακριβώς. Δηλαδή, μα έρχεται και όνας, αυτό δεν μαζεύεται. Καφετέριες, κλαμπάκια, αυτά που είναι με εστίαση, τέλος πάντων, αυτά τα άτομα τα οποία ανοίγουν τις πόρτες για να μπουν μέσα πάνω από 10 άτομα, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Θα σου πω εγώ κάτι, έχουμε και θα το φίλο μας στη Θεσσαλονίκη, το Μπαντάς, δεν μας έχει στείλει εικόνα, στα Λαδάδικα. Ναι. Η εικόνα είναι απογοητευτική. Πόσα μπαρ κλείνουνε, πόσα παιδιά δουλεύαν εκεί, πόσοι φοιτητές πήγαιναν για τα 20, για τα 30, για τα 40 ευρώ τη καθημερινότητά του, γιατί για να οι γονείς τους δεν μπορούν να τους στηρίξουν. Δεν μπορούν. Πού θα πάνε όλα δεν αυτά μπορούν, τα παιδιά? Βέβαια. Τι θα γίνει? Είναι σοβαρό το παιδιά αυτό που συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή καταραίει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Και πλέον δεν είναι ότι δεν γελάμε ότι α, καλά να τα πάθει ο διπλανός μας, είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει αυτό πλέον. Έχει φύγει, γιατί βλέπουμε την καταστροφή. Δηλαδή είμαστε μια πυραμίδα που μπορεί εμείς να είμαστε στη μέση, αλλά θα γκρεμιστεί όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε τόσο, δηλαδή να πιέζουμε τον πράγματα. Κόσμο. Έτσι αλλά θέλουμε να δούμε τι λύσεις θα βρεθούν, παιδιά. Πρέπει να πιέσουμε καταστάσεις. Δεν φταίει ο επιχειρηματίας που δεν μπορεί να πληρώσει τον υπάλληλο. Σε λίγο ο επιχειρηματίας θα έχει έναν κυνηγό από πίσω να κυνηγάει για την εφορία, για τη ΔΕΗ, για τους εργαζόμενους, για το ένα με το άλλο. Ο επιχειρηματίας έχει πιο πολλούς να κυνηγάνε. Λοιπόν, σε λίγο δεν θα μπορούμε να μπούμε στο σούπερ μάρκετ. Ποιες εφορίες, αυτό είναι πρώτο το φαΐ. Αυτό λέω, δεν μπορούμε να μπούμε στο σούπερ μάρκετ μέσα, το είπα. Λοιπόν, τα πράγματα που έρχονται είναι δύσκολα. Πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουμε ότι μπορεί τώρα να είμαστε διακοπές λόγω των ημερών, αλλά η επιστροφή πάντα ως εμπτεύσεις είναι πολύ δύσκολος οικονομικά. Γιατί σκάναν όλοι λογαριασμοί. Τώρα να δω πώς θα πληρώσουμε, τι θα γίνει ακριβώς. Και βέβαια όταν παίρνονται κάποιες αποφάσεις να υπάρχουν και λύσεις. Έτσι, να μην σε ρίχνουν στον κρεμό.
Δηλαδή να σου λέει, οκ, okay, σου είπε Ιταλία, κλείνουμε τα πάντα, αλλά θα σας στηρίξουμε. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος που έχει περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση, ναι, να μπορέσει να στηρίξει. Εκ των πραγμάτων πέφτουμε στον κρεμό χωρίς αλεξίπτωτο. Έχουν γίνει κάποια βηματάκια για κάποιες επιχειρήσεις, αλλά δεν αρκεί. Τι να αρκεί τώρα. Δεν αρκεί. Τι να αρκεί τώρα, τι να γίνει τώρα. Οι τράπεζες εδώ έχουν κλείσει. Έχουμε πρόβλημα κάνουλες. Σοβαρό. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε και να δούμε όλοι μαζί τι θα γίνει. Και ξέρετε κάτι, έφτασε η εποχή που θα πρέπει να κοιτάμε το διπλανό μας την πόρτα. Αν ανοίγει σωστά, εάν τα βγάζει πέρα και αν μπορεί ο ένας να βοηθά τον άλλον. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν αυτό να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα, να γίνουμε άνθρωποι. Να αρχίσουμε να λέμε καλημέρα με τον γείτονά μας. Να αρχίσουμε να μιλάμε ο ένας τον άλλον. Τα προβλήματα είναι κοινά. Κάποτε υπήρχε η πλουτοκρατία, ο νεοπλουτισμός στη δεκαετία 90 και στις αρχές του 2000. Ένας νεοπλουτισμός, ποιος θα έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, ποιος θα πάρει εξοχικό, ποιος θα κάνει το ένα, ποιος θα κάνει το άλλο. Τώρα λοιπόν όλοι αυτοί ούτε αυτοκίνητα έχουν, ούτε εξοχικά έχουν, αρχίζουν να τα χάνουν το ένα πίσω από το άλλο. Εδώ χάνουν και το σπίτι της πρώτης κατοικίας. Και έρχονται τώρα καταιγίδα από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο και μετά έχετε καταιγίδα. Θα δείτε κόσμο και κοσμάκι. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι προσέξτε, μην προβείτε τώρα σε τέτοιες κινήσεις, μην βγάλετε κόσμο στον δρόμο, διότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί από κανένα κράτος στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Η νύχτα καταραίει. Όταν καταραίει η νύχτα, το σίγουρο είναι ότι καταραίει και η μέρα. Καλά τα λες. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και η νύχτα έχει παιδιά τα οποία, όπως είπε και η Έλληνα, είναι φοιτητές, είναι παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από 20 και 30 ευρώ για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Χιλιάδες επαγγελματίες. Για την καθημερινότητα που δεν μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς τους. Και κάβες είναι και δεν ότι. Παιδιά μου, είναι κόσμος και κοσμάκης. Ναι. Mm-hmm. Κόσμος και κοσμάκης. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας αυτό το θέμα, θέλω να σας πω για μία φορά ακόμα. Για μία φορά ακόμα. Κοιτάξτε δίπλα σας. Κοιτάξτε δίπλα. Μην τους αγνοείτε. Γιατί αν τους αγνοήσετε εσείς, θα αγνοήσουν και αυτοί εσάς.